καμπίνας και του τοπικού βρόχου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, διότι, όπως προείπα, άλλα οικονομικά στοιχεία έχει το VDSL από το αστικό κέντρο, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι NGA, διότι με μια κάρτα δικτύου αναβαθμίζεται και θα μπορούσατε να το κάνετε αντί για το ADSL, να πάτε κατευθείαν στο VDSL ή VDSL Plus ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία θέλετε, σε σχέση με το VDSL από τον υποβρόχο, το οποίο είναι αυτό που παρέχει τις εγγυημένες ταχύτητες και το οποίο κατά τα ψέματα μπορεί να καλύψει όλη την πελατειακή βάση. Αυτό που ο ρυθμιστής εναγωνίως προσπαθεί να αποφύγει είναι να εγκρίνει μια τιμή η οποία θα επιτρέψει στον κυρίαρχο πάροχο να περάσει εν μια νυχτή όλη την πελατειακή του βάση του ADSL στο VDSL και να στήσει όλους τους εναλλακτικούς εκτεθειμένους. Είναι προφανές αυτό. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας. Να μην περάσουμε όλους τους πελάτες των εναλλακτικών στο ΜΤΕ, ούτε αυτό είναι η δική μας επιδίωξη, αλλά σκεφτείτε ότι αν σήμερα με τις τιμές που σας έχουν υποβάλει στις δικές μας τιμές που έχουν ένα premium γύρω στο 25% σε σχέση με τις τιμές των εναλλακτικών, πάνω σε αυτές τις τιμές υπάρχουν άλλα 6-7 ευρώ. Μιλάω στο Double Play. Στο Double Play το κλασικό. 1%. Δεν είναι έτσι. Το δημοκατάλογο. Δεν είναι έτσι. Ένα. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά. Να ολοκληρώσω. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά στο κλασικό Double Play που είναι σε αυτή την τάξη μεγέθους και υπάρχει πάνω σε αυτή η πρότασή μας η οποία αφορά σε 6-7 ευρώ ακόμα πάνω σε αυτή την τιμή. Άρα η μεταβολή μεταξύ του ADSL των εναλλακτικών και του VDSL του ΟΤΕ έχει διαφορά γύρω στα 17-18 ευρώ. Αν πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε πελάτες από τους εναλλακτικούς, τι να σας πω. Και δεν είναι δική μας σκοπιμότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο μέσω του VDSL. Κύριε Πιπεριδί, ο σκοπός του ρυθμιστή δεν τον ενδιαφέρει αν κάποιος θα πάρει πελάτη από τον άλλον. Το τι πιστεύουμε εμείς νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τον ανταγωνισμό και να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν μπορείτε να πάρετε πελάτες στους εναλλακτικούς με ένα νόμιμο τρόπο όπως το επιβάλλει η νομοθεσία, με γεια σας, με χαρά σας. Σας εξήγησα, δεν είναι σκοπός μας μέσω του VDSL. Πέρα από αυτό, εμείς δεσμευόμαστε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε συγκεκριμένους όρους τους οποίους υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε, έχουμε συγκεκριμένα κοστολογικά στοιχεία τα οποία μας τα δίνετε εμείς, τα οποία μας τα δίνετε εσείς και δεν τα υποθέτουμε εμείς και αντίστοιχα είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τη σύσταση για τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, την οποία εφαρμόζουν όλοι οι ρυθμιστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, αν εμείς εγκρίνουμε τις τιμές τις οποίες εσείς θέλετε, που μπορεί για εμπορικούς λόγους και για πρακτικούς λόγους να είναι οι καλύτερες τιμές για να ελκύσετε πελάτες σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία, σημαίνει ότι παραβιάζουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και το BEREC, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών, θα μας εγκαλέσει, όπως ακριβώς εγκαλέσαμε, άλλες ρυθμιστικές αρχές για άλλα ζητήματα. Θα αναφερθώ στην τιμή του LLU στην Ιταλία, θα αναφερθώ στην τιμή στα τέλη τερματισμού στην Ολλανδία, θα αναφερθώ στις υπηρεσίες καταλόγου στην Πολωνία και σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις του άρθρου 7 και 7α της Οδηγίας Πλαίσιου. Κατά συνέπεια, για να μην πούμε σε τεχνική συζήτηση ευρείας κλίμακας, θέλω να καταλήξω στο εξής. Ο ρυθμιστής δεν είναι αρρύθμιστος. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να προσδιορίσει τις τιμές με βάση την αίσθησή του περί της εμπορικής πορείας και δυνατότητας των προϊόντων, αλλά έχει συγκεκριμένους και δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους οφείλει να τηρεί. Κοιτάξτε, έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Θα παρακαλούσα πολύ σύντομα. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά υπάρχουν και κάποιες. Να πω καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, ανατρέξτε στα πρακτικά των συναντήσεων που κάναμε το 2002, 2003, 2004, που μιλάγαμε λίγο πολύ για τα ίδια θέματα, τα θέματα της ποιότητας. Ποτέ δεν μάθαμε καν το quotation ratio για να πούμε και στον πελάτη μας ότι ξέρεις κάτι δεν περιμένεις να δουλεύει ή θα δουλεύει μέσα σε αυτά τα όρια. Σας παρακαλώ δηλαδή όλοι να θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε, πάει να αναπαραχθεί. Αν αυτή είναι η τεχνολογία όπως πολύ σωστά λέγεται ότι σήμερα αυτό θα έχουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τη δούμε και τα μηνύματα και τον τρόπο που τη χειριζόμαστε να μην γυρίσει εναντίον μας. Αυτό που είπα για τη σκάλα των επενδύσεων και νομίζω ότι αυτό που λέω ξανά, το είπα τρεις φορές, είναι εμείς πιστεύουμε στον ανταγωνισμό στις υπηρεσίες, όχι στις υποδομές. Το θεωρώ ότι αν στο 2002-2003 είχε γίνει μια καλή ρύθμιση στο ίδιο σε αυτό το δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να έχουν χτιστεί σε κάθε δρόμο 5 επιθετικές ίνες και σε κάθε κέντρο
70 δωμάτια. Θα διακόψω λίγο. Σε τι φταίει η ρύθμιση που χτίστηκαν παράλληλα δίκτυα, πώς θα έπρεπε να είναι αυτή η καλή ρύθμιση? Είναι από την άλλη μεριά. Μπορούμε να έχουμε προτάσεις, δεν είμαι προετοιμασμένος τώρα, αλλά σαφέστατα υπάρχουν. Γιατί το ακούω, με συγχωρείτε, γίνονται σε άλλες. Αυτό το ακούω από όλους, να υπάρχει καλή ρύθμιση να κάνει ρυθμιστή στο 1, το β, το γ. Ελάτε λοιπόν αύριο το πρωί, υπογράψτε ένα κοινό κείμενο και πείτε μας ότι εμείς θέλουμε να γίνει αυτό και αυτό. Θα σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών που τους έχουμε δημοσιεύσει και των σταθερών υπηρεσιών και των κινητών υπηρεσιών. Άρα η ποιότητα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να, υποχρεώσουμε τους παρόχους. Και το potential ratio που λέτε είναι συνάρτηση. Θυμίζω κάτι παλιό. Τότε δεν ήμουν ρυθμιστής, με συγχωρείτε. Sorry. Τώρα δεν έχει σημασία, έχει συνέχεια. Το θέμα είναι άλλο. Δεν μπορούν να λυθούν όλα τα ζητήματα εδώ. Είναι αδύνατο. Εγώ επαναφέρω την πρόταση να κάνουμε συζήτηση με όλους μαζί, σαν συνέχεια, σαν follow-up του συνεδρίου, να δούμε τι θα βγει με ό,τι αντιπαραθέσεις υπάρχουν, για να βγει σωστή. Να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς κοινομιλητές. Υπομονή και ενδιαφέρον παρακολούθησαν τη συνεδρίαση και αύριο σας περιμένουμε για δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ.